Χρειάστηκε να περάσουν 29 μήνες από την ημέρα που ο φωνικός σεισμός τον Σεπτέμβριο του 2021 στον Δήμο Μηνώα Πεδιάδας άφησε το καταστροφικό του αποτύπωμα για να καταφέρει μια οικογένεια να πάρει άτοκο δάνειο για την αποκατάσταση των ζημιών στο σπίτι της. Μάλιστα, πρόκειται για το πρώτο άτοκο δάνειο που εγκρίνεται. Μετά από 29 ακριβώς μήνες, περίπου 29 μήνες, εγκρίθηκε το πρώτο άτοκο δάνειο σε ιδιώτη. Μετά από επίπονες προσπάθειες, πιέσεις, καταγγελίες επίσημες πολιτών, καθώς και τις παρεμβάσεις του Συλλόγου στην Ένωση Τραπεζών, στο Συνήγορο του Πολίτη και στο Συνήγορο του Καταναλωτή. Είναι μια πρώτη σταγόνα ανακούφισης των σεισμοπαθών και πιστεύουμε να μην μείνει μία και μοναδική. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συλλόγου Σεισμόπληκτων του Δήμου Μηνώα Πεδιάδας, Κώστα Γκαντάτσιο, μέχρι σήμερα έχουν απορριφθεί 30 με 40 αιτήσεις από τις τράπεζες. Το 80% δίνεται εκτελεστική συνδρομή από το κράτος και το 20% είναι άτοκο δάνειο από τις τράπεζες, για το οποίο μέχρι τώρα καμία τράπεζα δεν ενδιαφέρεται να το δώσει από το 2017 μέχρι σήμερα, από όσο ξέρουμε. Είναι επιτυχία λοιπόν του Συλλόγου. Πρώτη φορά δίνεται αυτό το άτοκο δάνειο. Έχουν κάνει περίπου 30 με 40 αιτήσεις και είχαν απορριφθεί. Ξεκινάει ένα διαδικασμένο, θα έλεγα, με μια τράπεζα. Αυτές τις μέρες θα υπάρχουν πιέσεις και ενημερώσεις και προς τα άλλα τραπεζικά πιστωτικά ιδρύματα για να διευκολυνθούν όλοι όσοι επιθυμούν. Όπως ο ίδιος αναφέρει, θα συνεχιστούν οι προσπάθειες του Συλλόγου ώστε να μπορέσουν οι δικαιούχοι να πάρουν τα προβλεπόμενα άτοκα δάνεια και να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Μάλιστα, σημειώνει πως ο Σύλλογος έχει δεχθεί πολλά τηλεφωνήματα από δικαιούχους, καθώς όπως λέει είναι το πρώτο άτοκο δάνειο που χορηγείται από ελληνική τράπεζα σε πληγέντα δικαιούχου από φυσικά αίτια τα τελευταία χρόνια. Και στους προηγούμενους σεισμούς της Ελασσόνας, της Μυτιλίνης, της Σάμου και στο Μάτι, όλες αυτές οι αποζημιώσεις που έδωσαν μέσα από αυτό περίπου το ρυθμό, δεν είχε δοθεί αυτό το άτοκο δάνειο, πόσο ξέρουμε, έτσι, πόσο από τα δεδομένα που συλλέγουμε ο Σύλλογος, δεν είμαστε και κράτος. Όμως αυτή τη φορά δόθηκε. Και το ζητούμενο είναι ότι από εδώ και πέρα η αρρωγή λειτουργεί και για τη Θεσσαλία και για την πυρόπληκτη Ρόδο και για τον πυρόπληκτο Εύρο και για τους πλημμυροπαθείς και για εμάς τους σεισμόπληκτους. Είναι το ίδιο μοντέλο. Ωστόσο, τα προβλήματα για τους σεισμόπληκτους φαίνεται πως δεν έχουν τέλος, καθώς οι πληστηριασμοί ισχύουν κανονικά και ζητούν να δοθεί άμεσα λύση. Τα προβλήματα δεν σταματούν εδώ. Υπάρχει ένα βουνό προβλημάτων, τα έχουμε πει επανειλημμένως. Να βάλουμε και ένα αρνητικό. Ισχύουν οι 19 πληστηριασμοί που είναι μέχρι τα μέσα του Απρίλη, 10 στο Δήμο Μηνώα Πεδιάδας και 9 στο Δήμο Αρχανών Αθερουσίων, που περιμένουμε και γι' αυτό μια λύση.